Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του Βασιλάκη, σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα αναμέτρηση στην Σόνικ Αρίνα. Και τι αναμέτρηση, καθώς ο Κέι είχε το πρώτο καλάθι. Λοιπόν, δεν θέλει να μ' αφήσει να δω το επιχείρημά μου. Anyways, 0-2 λοιπόν για την Μακάμπι. Βέβαια, ανάμεσα από δύο παίκτες, σπεσιαλιτέ του είναι αυτό το σώμα. Δεν καταφέρει να σερβίρει καλά την μπάλα στο καλάθι, να συμμιλάμε για σπεσιαλιτέ. Για τρεις είναι άσχημο. Θα πάρει το ίδιο επιθετικό rebound στον Τόνι Γκαβέζο, μαζί με τον Άρη Γκαβέζο, με τον αδερφό του. Θα ξεκινήσετε μαζί ένα running floater. Ποιος τον Τράντα. Τρίτος. Οι δύο ομάδες έχουν τελειώσει στο 12-4 και στο 6-10 αντίστοιχα στη regular season. 3-6. Το ματσάπ ωραία πάσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Αντώνης. Καμπέζος. Καμπάντας. Ωραία πάσα. Στο Μητσάκη. Ένα jump shoot είναι άσχημο. Από τον Τράντα. Ωραίο Λουμπίνι. Ο Ορμαντίου έχει πάει ο Γκοβέζ δίπλα του, θα παίξει μέσα στον 2-3 καλύτερα δυνατά, θα πετάξει την μπάλα πάνω στον Γκοβέζο. Τον Λιψόγλου, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κατοχή για την ομάδα του. Φόρογλου που έχει δημιουργηθεί ως βασικός στην πεντάδα, είναι στην επαναφορά. Σάκης, περνούσε από τον Παπαδοσίου, πάρει να σκρία τον Αντώνη Σούτ για 3. Μια άστοχος, με κύριε στο rebound, ο οποίος μας έκανε και κάποιες δηλώσεις, ο πρόεδρος της ομάδας των Τελαχήν. Πάσα, ένα running floater και πάλι, αλλά είναι άστοχος που φορά ο Γκράντα Σούτ για 3. Τζόνις είναι άστοχος, πάρα πολύ ψηλά τρεμετζή του σε επιθετικό rebound. Σαν νίντζα πήγε εκεί πέρα με τη μία. Πάσα στον Τζόνι, και αυτός είναι άστοχος στο καλάθι, υπέροχη συνεργασία ταχύτατη μεταξύ των δύο. Μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους, η Σικάριος, Μάικ Πανταζής κάθεται στον πάγκο, έναντι 5 των τεχνικά φιλοξενούμενων. Γκαβέζος πάει να πάρει προσωπική, θα κερδίσει το πρώτο φάουλ στον αγώνα που έχει κερδίσει στον Τόνι. 0-1 λοιπόν, 2-6 τρίπλου σκόρ στη Σόνικ Αρίνα. Ο Ρουλούς είναι επαναφορά. Ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Αντώνης Γκαβέζος. Κυριώδης, σέντερ πολύ έμπειρος. Μετζίδης. Τζόνις. Χέρι με χέρι, άλλαξε. Πάλι πάει μέσα ο Γκράντας. Για τρεις δεν θα το πάρει, έχοντας πίσει από τον Κοδανθίου. Στέκεται στον αέρα πολύ δύσκολο στάδιο και τον Τζόνι είναι άστοχος. Γκαβέζος, Αντώνης στο rebound. Άρης. Κοδανθίου. Τζάκι, σουτ για τρεις, Αντώνης είναι άστοχος και πάλι. Γράμμι τον 6.75 και 4.5 του πόντι, 7.6 Ζάντας. Ωραία πάσα, ρίδεχνη. Στο κουφό, θα πάρει τα σκέντρα του Τζόνι, ένα jump shoot από περίπου το υψηλό στον Μπρόνι. Άσοχος, Τζόνι στο rebound, αλλά έχει περάσει τη γραμμή μαζί την μπάλα. Βρέθηκε στον Άρη Γκαβέζο. Υπάρχει μια μικρή εξέδρα. Βρίσκεται μαζί την πάσα, δεν θα πάρει ο Φόρογλου το τρίποντο. Με ζήτησα, δεν ζήτησα ένα μάτσα που παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι ταχύτητα την guard είναι άστοχος. Ζάντας, πήρε τον κουφό, πήρε τον τρίποντο στα 14, τον πάρει ένα σκύπ από τον Τζόνι. Ωραία πάσα, υπήρωση! Θα τα αφήσει στο καλάθι ο κουφός. Στην κίνηση, αποκριστογραφήθηκε πλήρως η άμυνα. Άρης Γκαβέζος στα 20 δευτερόλεπτα, θα κερδίσει το φάουλ, θα αρχίσει σε δύο βολές. Forward. Τον Τσικάριο, ο οποίος προέρχεται να πούμε σε αυτό το σημείο από έναν μικρό τραυματισμό. 0-2 τα φάουλ. Θα λέει με τον 1 ή τον 2 ο Γαλουτσόγλου. Άρης Γκαβέζος είναι έξω από την πρώτη βολή. Δεύτερη, 9-8. Ζάντας, περιμεχέρι του Καλιτσόγλου. Στις τρίπλες, Τόνις θα δώσει ένα screen, θα περάσει μπάλα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα γυρίσει, θα αφήσει το καλάτι. Θα παίρνει στο προσωπικό του μπάλα και στον Αντώνη Καβέζη μπάλα. Πέρασε σε αυτόν. Καλιτσόγλου,
Το Λιβκοβίτ ζήτησε, δεν υπάρχει πρώτο χρόνο, θα υπάρξει δεύτερο γκέλο. Λίγο στον Ελτσόγλου απέναντί του. Ρόγλου, ωραία πάσα στον Παπαθανασίου, ο οποίο θα γυρίσει, θα κερδίσει και αυτό το φάουλ. Θα αρχιστεί και αυτό σε δύο βολέ. Φάουλ που έχει εκτεθεί στον Ελτσόγλου και μία παρατήρηση. Στην πρώτη frontman των Σικάριους Σικάριους, Σικάριους, BC. Μετάλλα 10 όλα, 0-3. Κάνει τη ζωή. Μετάλλωση που παίρνει λίγο στην δόξα, αλλά δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να ζήσουμε αυτό. Όταν βλέπουμε τέτοια παιχνίδια στην δόξα, αλλά την καλή, δεν πειράζει καθόλου. Αυτός ο Αντώνης, ο Ρεμετζίδης θα δώσει ένα screen και την μπάλα στον Ρεμετζίδη. Για 3, είναι άστοχος ο Αντώνης στο rebound. Πρώτη πάση στον Άρη. Γιατί οι Σικάριους δεν έχουν κάνει ακόμα φάουλ στο. Δίπλος η άμυνα πάνω στον Άρη Καβέζο. Αλλά παραμένει για τους Σικάριους για 16 δευτερόλεπτα. Πόρνου στην επαναφορά. Για 3 συντάξεις είναι άνθρωπος πάρα πολύ ψηλά. Και πήγε να κάνει. Τι έγινε μόλις τώρα. Απλώς τι έγινε τώρα, ο Καβέζος πήγε να... Άρης Καβέζος πήγε να σβρώξει την μπάλα, δεν έκλωσε ο Φόρογλου. Ο οποίος θα πάει να κλέψει την μπάλα, θα κάνει το φάουλ. Στον Γράντα. Γράντας στην επαναφορά. Τόνις. Πώς πάει μέχρι μέσα, παίζει στα πόδια και κερδίζει τον Άρη Καβέζο. Αντώνη Καβέζο, δύο φόρο. 12 όλα. Ρόλο σου πια πίσω, 19 δευτερόλεπτα φαίνεται στο Τερμετζίδη. Είναι άσχημος επειδή από τρίπλα κάτω από τα πόδια. Ωραία τρίπλα πίσω από το κέντρο του Πέντου. Είχε να περάσει μια ωραία, μια υπέροχη πάσα εδώ στον Τόνο. Νόντας αλλά δεν τα κατάφερε, αλλά χτύπησε σε πόδι αντιπάλου. 12 όλα λοιπόν, στο Τέρμπι καλά κρατή μετά από περίπου 5-6 λεπτά. Αλέξουμε τον Τσόνι και πήρε ο Τόνος. Μπαίνει και ένα σκριν, θα εξελέσει πίσω από αυτό. Προσπαθήμου βγήκε, αλλά... Αντώνης στο rebound, Άρης. 14 δευτερόλεπτα. Για την επίθεση. Με μέχρι μέσα θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Κουφό. Χάνης Γκαβέζος. Είναι γνωστός για τις επιτυχίες του μέσα στη ρακέτα. Ανάμεσα και απέναντι σε δύο ή ακόμα και τρεις παίκτες κατά τη διάρκεια της regular season. Δέξτε την επαναφορά. Ρόγλου στα 13 δευτερόλεπτα. Ο Δανσίου και πάλι Μητσάκης. Δεν καμπέζει, δείξε και πήρε, δεν πήρε το τρίποντο. Ο Ρόγλου έχει βρεθεί ελεύθερος για 3-5 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχος. Ένα στο rebound. Πρώτη πάσα στο Γκάντα. Ποιος πάει μόνος μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Αθλητικό rebound. Πάλεψαν εδώ εισαγωγικών Δόνας και Τσόνης. Δόνας, Μετζίδης, πέρασε ανάμεσα από δύο, ένα running floater, είναι έτοιμο να πέρασε και σε τρίτο αντίπαλο στον Αντώνη Καβέζο. Της βρέθηκε και αυτός ο διάβα του, ταχύτατος guard και πρόεδρος της ομάδας της Μακάμπη, εστοχή. Αντώνης ένα jump shooter, έχει βγει σε περίπτωση σημείο, κάπως με άστοχος. Πάρει το foul στο κέντρο του γηπέδου. Το φως από τον Άρη Καβέζο. Περιμένει ιδιαίτερα φιδωλή στα φάουλ που κάνουν οι Σκάριους. Να δώσουμε να λαμβάνουμε μέχρι μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Αυτοί που 5 που βλέπουμε στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Και ο Μάικ Πανταζής που κάθεται στον παγκό. Νόνας είναι παραφορά. Ράντας. Ράντας. Επέναντι του τους δίδυνους του αδερφούς σου για 3 είναι έστοχος! Ο Τσόνης. Δεν έχω μυαλό με την υπηρεσία. Ναι, συμπληρωμένα. Ένα ακόμα φάουλ. Αντιγραφέ είναι εύκολο στην πρώτη.
Στην τρίτη με πύργη πήγαν από προηγουμένως, όχι την τρίτη. Και στη δεύτερη 14-17. Κράτας. Κράτας θα πάρει ένα σκρίπ τον Σόνι Σούτζιο 3. Και ο Παριδόνος μέχρι μέσα ένα running shoulder, είναι άσχομος. Σύνει το rebound. Μιχάζει το γύρο της επιλογές που έχει ξεχυθεί. Άρης θα πάρει τώρα την μπάλα. Τώρα έτσι το τώρα και στο κουφό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και πάλι. Είναι στο κόσμο. 16-17 στον πόντο η Σικάριος. 2-5 τα ομαδικά. Έχουν 2 ακόμα να δώσουν. Δόνος. Δόνος. Ωραία πάση με τον Ερμετζίδη στο 14 λεπτά. Υπέροχη συνεργασία. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Απέναντι στο Μιτσάκι. Αποτυνανώθηκε επαρκώς για να πετύχει το καλάθι. Ο Γκάρτ θα κάνει η άμυνα των Σικάριος. Βάλε δεν θα περάσει από τον Αντώνη στον Άρικα Βέζο. Πώς καστή πάσα στον Τσόνι. Άλλαξε και πάλι θα πάρει ο Γκράντας. Υπέροχη συνεργασία. Μία ακόμα μέσα στην απέναντι ρακέτα για τη Μακάμπη. Συνεχίζει να ετοιμάζεται να περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Στο Βενίδη. 16-21. Πρόγλου. Μέχρι μέσα απορρόφησε τη δύναμη που ασκήθηκε αυτό το Μεζίδη. 18-21. Στους 3 πόντους η διαφορά. Ο Μεζίδης. Ο Μεζίδης παίκτη μέσα απέναντι στον Αντώνη Βαβέζο, ο οποίος έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Ψηλά, χωρίς φάουλ. Στην έχω αλλαγή για την Μακάβη μας τρεπνή. Ο Μεζίδης θα περάσει στη θέση του Τζόνι. Ο Μεζίδης είναι απόκτημα σήμερινό της Μακάβη. Μετζίδης. Φαντάς. Φαντάς στο προμένο χέρι του Γκαβέζη. Είναι άστοχος. Αντώνης Γκαβέζη στο rebound. Τσάκης. Τσάκης. Έπισε πολύ καλή άμυνα. Συμπιά 3 φορόγκρου με μεγάλη καμπύλη είναι έστοχος. 21 όλα. 2 λεπτά για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ακόμα στα 2 φάουλ είναι η Σικάριος. 2-5 παραπαντικά. Μετζίδης. Μετζίδης θα πάρει ένα σαν να θα γυρίσει ταχύτατα. Θα γυρίσει 2 φορές ο Μετζίδης. 8 δευτερόλεπτα. Ένα jump shot από τον Μαστρο Δημήτρη. Είναι άστοχος. Πρώτος επαφέντης την μπάλα. Άρης Γκαβέζος κατεβάζει το rebound και την μπάλα όπως φαίνεται. Πάει για το coast to coast. Βρήκε ανοιχτή άνθρωπο καλά και φάουλ. Τον Άρη Γκαβέζο, φάουλ που έχει χειρωθεί στο Μαστρο Δημήτρη. Μια αλλαγή, μια ακόμα αλλαγή, ανακατεύουν την παστική του στράπουλα όπως οφείλουν απέναντι σε μια πολύ εμπειρή ομάδα του Σικάριος, όπως αυτή του Σικάριος, η Μαγιδίση Μακάμπη. Δεν γίνει συμπεράσει στη θέση του Μετζίδη. Μάικ Φανταζής θα περάσει στο παρκέ. Στη θέση του Αντώνη Γκαβέζου. Δύο παίκτες με αρκετά παρόμοιο play style. Ο Αντώνης Γκαβέζος εκτελεί κάποια περισσότερα τρίποντα. Τόνος. Στον Δημήτρη έχει βρεθεί ελεύθερος σουτ για 3. Είναι άστοχος. Μάχε τον Πάμπο βγάλει και λίγο νυχτή το Βεργίδη. Κάντας ένα running floater. Καλά και φάουλ. Θα δικαιωθεί για μία ακόμα φορά. Κίνηση σήμα κατά δευθέν και απόψε. Το φάουλ, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Σικάριος. 24-23. Το χρόνο του είναι άστοχος. Πολύ ο Βράντας. Υπάρχει στήριγμα το φάουλ. Κάνει το φως στον Άρη Γκαβέζο. Συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Τεχνικά φιλοξενούμενοι. Συνεπώς πολλές για τον Άρη Γκαβέζο. Να καλησπερίσουμε στα 16 άτομα, 15 τώρα που βλέπουν και τη live μετάδοση στη σελίδα μας Facebook, μας στη Θεσσαλονίκη Λίγκ. Ας είμαστε πρώτη βολή ο Άρης Γκαβέζος. 9 άτομος! 23! Δεύτερη. Ο Κασίδης έχει περάσει στον αναμυστικό χώρο για την Μακάμπη για πρώτη φορά απόψε. Πήρα από την επαναφορά και θα κατεβάσει την μπάλα και θα δώσω το κύβο σε ζωή, σε καλά νέα. Ο Σαμπιμίδης
Δημήτρης, step back shoot για τρεις, είναι άστοχος. Μάικ Παντελής δεν καταφέρει να πάρει την μπάλα. Παπαρασίου έχει βγει πάρα πολύ γρήγορα σαν νίντζα πριν και ο Γκράντας. Και κλείψε την μπάλα. Είναι αλλιώς εκτός τεσσάρων γραμμών. Είναι 7,2. Την κλήξη της πρώτης περίοδου. Ψηλό σκορ, πολύ ψηλό σκορ. Θα πάρει χέρι με χέρι ο Φόλογλου, θα πάρει από τον Γιοβέζο μέχρι μέσα. Τώρα έχει συνεργασία. Άρης Γιοβέζος τελικά έχει περάσει εκτός. Μας ένα στάρι με χαρακτηριστικά της Καγράντας. Του δίνει το τρίποντο για να δούμε. Προμάς η γέννηση για τρεις. Θα πάρει σε πρώτη φάση, θα πάρει σε δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound τον ίδιο τον Ζώνος. Θα μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Μένον δεν ήξε την φορά. Μάικ Πανταζής. Και Αντώνης Γιοβέζος πάλι έχει το rebound. Την μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τη Μακάμπη. Γκράντας, γύρω την τελευταία φορά, ένα running shot και πάλι είναι και πάλι έστοχος! 27-25! Φάκης! 13 δευτερόλεπτα όλα για τους Σικάριους. Μητάγες, θα συζήτησε και πήρε, θα γυρίσει. Γκράντας στον Καρακασίδη, Κόρογλου, κοιτάει το ταμπλό, 5 δευτερόλεπτα! Μέχρι στα πόδια στις τρίπες, ένα σάιτ σε πάρα πολύ δύσκολο και δεύτερος παίξης είναι και πάρα πολύ άστοχος. Γκράντας στο rebound. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι πέρα από αυτό. 27-25 σκορ που θα μπορούσε να είναι σκορ ημιχρόνου. Σε άλλο παιχνίδι είναι σκορ που έχουμε μετά τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Οι δύο ομάδες είναι αντιμέτωπες και μέχρι στιγμής το παιχνίδι φαίνεται πολύ κοντά στο 50-50. Άμα έπρεπε να τοποθετηθούμε ως προς αυτό. 27-25 οι δύο πόντους μπροστά βρίσκονται στο Ισυχάριο. Οι οποίοι υπερβίζουν μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόντι Καρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη πολυαναμενόμενη περίοδος. Οι παίκτες της Μακάμπη εξάντλησαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο για την ανάπαυλο του πρώτου και του δεύτερου δεκαλέπτου. Ήταν πιο νωρίς ο Σικάριος, αγωνικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια time out. Σισάκης με την πρώτη επαφή, την μπάλα. Ρόντας, σε λίγο όλα καλά. Ζώνης, με τη μέσα θα χάσει την μπάλα, θα περάσει εκτός και είναι για τη Μακάμπη. Βγήκε μία ακόμα άμυνα. Συγκρατήσει την μπάλα. Ζώνος, δεν κατάλαβε στην πρώτη φάση ότι η μπάλα εμφανίζεται σε αυτόν. Χρειάστηκε επίθεση. Ένα φάουλ από τον χώρο του, ο οποίος πήγε σαν νίντζα να χλέψει την μπάλα. Υπέμπει σε παραβάση φάουλ Γκράντας. Ωραία πάσα πήγε να βγάλει, αλλά δεν ήταν συμπαίκτης του μέσα στη ρακέτα. Ένα λάθος τώρα. Δωρής. Τα 14 δευτερόλεπτα. Ζήτησε ο Παντελής και θα πάρει τον πρώτο χρόνο. 13 δευτερόλεπτα. Θα αποστάσει τον Καρακασίδη. Κοντύτερος αντίπαλος. Υπάρχει φάουλ. Θα μιλάει. Υπήρχε μη σημάση μέσα στη ρακέτα. Ο Καρακασίδης έκανε το φάουλ. Ενδεχομένως να υπάρξουν πολλά μη σημάση καθώς Παντελής και Αντώνης Γκαβέζος που παίζουν μαζί μπορούν να δημιουργήσουν ρήγμα. Για τρεις έστωχος! Λαμβάνοντας αυτόν Αντώνη Γκαβέζο, Άρης Γκαβέζος κάνει και τη χειρονομία της επιτυχή σχετικό και celebration, πανηγυρισμό από τον Πάγκο. Έπισε την μπάλα και το screen προηγουμένως ο Αντώνης Γκαβέζος βρέθηκε ελεύθερος, αλλά δεν κατάφερε ο Καρακασίδης. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Χρόνου, τα mind games με τον προσωπικό του δίπολο του Βράτα. Για τρεις Μητσάκης. Έστωχος και πάλι τρίποντο. 3-25, έχω χάσει τα λόγια μας με το παιχνίδι. 2 σερί, οπ! Το μάτι κόπη για να διευθυνθεί το ριχτάκι. Το μόγελα, θα ρίχνω στον Πάγκο. Γράντας, ένα running floater και πάλι είναι και πάλι εύστοχος. Σήμα κατά δεθέντες στο παιχνίδι, το έχει κάνει πάρα πολλές φορές με τη στιγμή, τουλάχιστον 4 να δεκαλά λάθος. Μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Φορόγλου. Φάουλ που έχει κρατηθεί χαμηλά. Αντώνης, θα κερδίσει ένα jump shoot, είναι έτσι.
πάρει ένα screen με φλέσεις πίσω από αυτό, ένα jump στο τελειάσμα με τον Κρακασίδη. Screen. Εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ σύμφωνα με το υπόλοιπο είναι γύρω σε κάποιο. Με ταμπλό! Με ταμπλό από τη γωνία από τον Φόρογλου. Τι μάτς βλέπουμε, 30-27. Σύμφωνα με το ρυθμό του παιχνιδιού, πάρα πολύ ψηλό το σκορ. Εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς. Εξακολουθεί να υφίσταται, γιατί δεν θα έπρεπε το σκορ. Μαγικά δεν μπορούμε να πάμε πίσω το χρόνο. Σε real time, 77. 7.35 η φλέξη της δεύτερης περίοδου, 30-28-27 για πρώτη φορά στο συν 10 η Σκάριος επιστρέφουν πολύ λίγο το time out που έχουν καλέσει οι παίκτες της Μακάμπη, είναι δεμάτα. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 7.55 η φλέξη της δεύτερης περίοδου, όλα έτοιμα για να επαναξεκινήσει το παιχνίδι. Πρώτη κατοχή είναι για τη Μακάμπη. Ζάντας. Ράντας, πάρει ένα screen από τον Τόνι, στα 15 σημεία του δώσει μπάλα και μιζέρει ξανά. Ράντας, ένα ακόμα screen από τον Τόνι, δεν θα εκμεταλλευτεί τώρα ο γκάρ της Μακάμπη. Δημήτρης μέχρι μέσα, παίρνει τη φλέξη από τον Πανταζή, αλλά θα περάσει εκτός. Πάρα πολλά χέρια στην μπάλα, σε κάθε μπάλα. Ω, και τίποτα. Ράντας, στη μέσα είναι άστοχος. Τόνι στο rebound. Συγγνώμη, χέρι με χέρι στον Φόρογλου. Χέρι με χέρι στον Μητσάκη. Μητσάκη για τρεις. Είναι άσχολος, δεν γίνεται να μπαίνουν όλα. Δύο νερό, θα αφήσει μόνο στην μπάλα, τρέχοντας ταχύτατα. Είναι μακρινή πάσα. Φοροζής. Φόρογλου. Μόνο στην μικρή μέσα είναι έστοχος. Αρχικαπέζος παραμένει στον πάγο. 40-29. Βάζεται να περάσει ο κουφός εκ νέου στο παρκέ. Το σύνθημα στα πρώτα λεπτά σου για τρεις την εβδομάδα του. Μια άσχοζο ο Σερβίνι τρεις. Υπάρχει πληθυκό rebound. Το Ράντα και ο Δερμετζίδης ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Νέου σου για τρεις είναι άστοχος ο Δένος. Με τον τρίποντο υπέκτη της Μακάμπη έχουν στάρει πολλές, πάρει πολλές προσπάθειες. Μητσάκης. Και ο Άρης Γκαβέζος ετοιμάζεται να περάσει το παρτίζι της αλλαγή. 9 δευτερόλεπτα, Αντώνης. Δεν θα πάρει χέρι με χέρι ο Παπαδοπουλοσίου, είχε την επιλογή. 4,3 φάουλ. Έχει βρεθεί τον χρόνο. Φόρογλου θα περάσει και ο Ράντας μας προσμήθησε να περάσουμε εκτός για Μακάμπη. Δερμετζίδης και πως στις θέσεις τους χαμηλώνει κάπως το σχήμα της Μακάμπη. Θα το ζεις. Δερμετζίδης έχει κλέψει. Ρώτας το παρκέ 2-2 ενός υπέροχη πάσα. Θα δεις την μπάλα στο καλάθι. Έχει πως θα πάνω στον δόνο. Ανάμεσα τους ήταν ο Άρης Γκαβέζος. Λοιπόν, Άρης Γκαβέζος, Αντώνης Γκαβέζος και Μάικ Πανταζής. Στην κρίση της πεντάδας των Σικάριος έκλεισε και πάλι την μπάλα του Δερμετζίδης. Ο Δερμετζίδης έβαλε τα χέρια στην μπάλα σαν κάβουρας. Υπάρχει φάουλ. Με τις δύο βολές είναι αντιαστητικό μάλιστα το φάουλ που έχει δοθεί. Άσχο στην πρώτη βολή, χειροκροτούμενος παρόλα αυτά από τον πάγκο. Ενώ στους 9 πόντους, 40-31. Συν κατοχή για Μακάμπη. Μήνει πάρει έναν πόντο και έχουν την επίθεση. Πήγε να κλέψει την μπάλα ο Πανταζίσιος για τρεις. Ο Τσόνης δεν κατάφερε να τον τιμωρήσει. Και ο ελεύθερος ο Δερμετζίδης για τρεις. Μετά το επιθετικό rebound έχει σηκωθεί όρθιος σχεδόν όλος ο πάγκος της Μακάμπη. Αλλά το τρίποντο δεν πήγε. Μητσάκης.
2-3 Ρώμα, 15 και 30 για το τέλος. Καβέζος Άρης με την μία γύριση, αλλά είναι άστοχος ο Τερμετζίδης. Τέλος από τον Τζόρι που πήρε το rebound. Τερμετζίδης. Για να το τρίποντο, ξαναμπαίνει. Φως. Φως. Φύγει τρίπλα, ωραία. Τερμετζίδης. Τόνις. Τόνις πέρασε από δύο παίκτες απέναντι και σε τρίτο είναι άστοχος η μπάλα. Έκλειψε, ψηφάλι και πήγε. Σε βάλε τη χέρια στην μπάλα. Θέλω να βγάλω μια μακρινή πάση σε Κάριος του πάλι μέχρι μέσα. Μόνος τι έκανε! Το δεξί διάδρομο. 40-34. Καλουτσόγλου. Είναι... Πάει το παρεμένει. Πάει μέχρι μέσα να κοπεί ο άλλος των δικαπέντους. Αλλά με φάουλ. Πώς περνάει εκτός Ωρολού θα περάσει στις πρόβλημα του Αθανασίου. Λιανίτης για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Κασίδης είναι στον πάγκο. Για τη Μακάμπη. Μας πήγε το rebound αλλά ήταν η πρώτη βολή. Box out, το φόρο του παίρνει rebound. Box out, το φόρο του παίρνει rebound, λέει κάποιος από τον παγκοτής Μακάμπη. Είναι άσχος δεύτερη βολή ο Αντώνης. Καβέζος για το rebound, το φόρο του δεν τα κατάφερε. Καλό πάση game, θα συγκριτήσει την μπάλα, ο κουφός ο οποίος βρέθηκε και εκεί. Μετά από προσπάθεια για κλέψη, ο οποίος δεν έχουν πρόσθεση του Κάριος. Υπάρχει time out, μια από τα χειροκροτούμενη η ομάδα της Μακάμπη από την υπόλοιπη ομάδα της Μακάμπη από τον πάγκο. 40-36, επιτρέπουν σε πολύ λίγο μετά το time out για να είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Τζόνι Καρίνα. Με βροχή στις καρδούλες, όπως φαίνεται. Πρώτη κατοχή για τους Κάριος. Άρης. Απέναντι στον κομπίσεδη. Καλή άμυνα. Λυστική. Παρόλου. Τρίτο τον Πανταζή. Μας μέχρι μέσα θα γυρίσει. Μια στιγμή θα φτάνει. Μητσάκης. Τον βρήκε είναι άστοχος όμως. Με τη μία ο Δερμετζίδης. Στον Δόνο. Θα συγκροτεί όσοι τελικά δεν κατάφερε να συγκροτεί στην μπάλα. Και σε αυτή την κατοχή. Παρόλου, θα συνδεθεί το φάουλ. Εκάπηλο free throws. Το βασικά έχει πάει international, μου φαίνεται. Δύο βολές για το Παρόλου. Το φορά στους 5. Με δύο ακόμα φάουλ να δώσουν οι Σκάριος. Με το rebound στον Τόνο. Ήδη συμπέκτησε να πάρει την μπάλα. Τόσο καλά θα είναι να λύσει. Τόνο σου πάλι να βάλει τον Χριστιανίδη να πάρει το τρίποντο. Πάρει ένα σκρίνα τον Τζόνι. Να δώσει την μπάλα στα ίδια για τα τρίποντα. Για τρεις θα παίρνει τον Πανταζίνη. Άσχος να δώσει το rebound. Ευχαριστώ. Ο παίζος θα κερδίσει, έβαλε τον Τόνι και δεύτερος παίκτης πάντα που θα κερδίσει. Το φάουλ. Συνεχώς βολές. Κατάσταση έχεις χαιρετίζει πάνω από την Γερμανία, από την Παντελή του Καμαρίου. Ε, ρε Παντελή! Δεν έχω τίποτα σε live να έχει βγει. Αναλυτής αλλαγή, ο Καλυψόγλου ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, μετά από την ώρα τόνος. Να jump shoot, είναι άστοχος, ο ίδιος δεν έχει πάντα κατάφερε. Άντζη Καβέζος. Καβέζος μέχρι μέσα, φέγγεται, θα κερδίσει το φάουλ. Έχω πετυχθεί από δύο παίκτες από τον Δόνο. Δύο βολές. Ο Τσόκ θα περάσει στο παρκέ. Πες του Δόνου.
Τρίτο ομαδικό για την περίοδο του Τσικάριος. Κράτησε την παραφορά σε μία ακόμα. Βρίσκεται και πήρε ο Καλιτζόγλου. Στα 10 δευτερόλεπτα Τσόνης. Έξτρα πάσα, έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν πήρε το τρίποντο του Γιαννίδης. Λοιπόν, στα 4 δευτερόλεπτα Τσόνης πρέπει να βιαστεί, θα κοπεί από τον Φανταζή. Τσάκης, προσθέτει πάσα στον Τάρικα, Βέζο, να συγκρατήσει. Τρίποντο για την άμυνα που βγήκε από τη Μακάμπη. Κράτας, ωραία τρίπλα, Τσάκης παραμένει πάνω του σούτ για 3 συνάστοπα από τον Τζόνη. Αντώνης Καβέζος με τη μία στον Άρη, δεν θα προλάβει ο Πάνο Φόρμπον. Τσικάριος θα συγκρατήσει. Νάντας. Νάντας σε πιο σετ επίθεση. Όσο γίνεται για τη Μακάμπη, πάει, έχει βρει τείχο απέναντί του ο Κώστερα. Αθηνό τρίποντο, αθηνό δημιουργικά. Έπαιξε το φόρο μου, δεν τα κατάφερε να βρει. Ο Κρόντας ήταν εκεί εκεί πέρα και παραμόνευε. Θα το ζήσει περάσει εκτός, ο Αθανασίος θέση του. 44, 36 στους 8 η διαφορά. Κάκης στην επαναφορά, Άρης. Δόνης στα 16 δευτερόλεπτα. Η Δύση έχει υπάρχει δεύτερο παίκτη πάνω στον Κράτα. Δύχησε την μπάλα από την πατή ελεύθερος ο Καβέζος, αλλά υπάρχουν βήματα. Κράτας. Ένας και τον Τζόνι. Δεν θα εκτελέσει, θα εκτελέσει τελικά σε δεύτερο χρόνο. Τρίποντα έψαχνε πάσα, πήρε το τρίποντα, είναι άστοχος όμως. Μάχη για το rebound ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Αντώνης Καβέζος πήρε την μπάλα και το φάουλ από τον Τζόνι. Σε ποιον το δεύτερο του φάουλ. Στο 24 το δεύτερο φάουλ. Στο 24 το δεύτερο φάουλ. Στο 24 το φάουλ. Στον Τόνι, αλλά ο Τόνις έχει περάσει εκτός. Πρώτη βολή. 45-36. Ακόμα 100 δευτερόλεπτα γιατί έχει μιλήσει 20 γωνιστικών λεπτών. Πώς το rebound. Κράτας. Κράτας μέχρι μέσα. Γιαννίδης, καλό βάση γεγιν. Στον Δημήτρης. Πάρει. Στο screen υπάρχει άλλος παίκτης πάνω του, ο Αντώνης Καβέζος, πήγε να το παίξει στα πόδια, πήγε μέχρι μέσα. Γυρίζει το φάουλ από αυτόν. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσει και Σικάριος για την περίοδο. Υπάρχει μια... Μην δείτε διακοπτός, τι δεν έχω καταλάβει γιατί. Όπως και να έχει, τώρα θα... Τρέχουμε στην αγωνιστική δράση σου για τρεις. Λαμβάνοντας από την παραφορά είναι άτομο του Καλιτζόγλου. Πάλι θα περάσει εκτός. Η αστοχή έχει στοιχειώσει τα σου που παίρνονται έξω από την γραμμή των 6.75 για τη Μακάμπη. Χωρόγλου. Πάλι να σημαίνει τον Άρη Καβέζο. Θα σου δώσει την πάρα κοντά στο δύο παίξη πάνω του Καβέζος. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι μετά από μια προσπίση. Και παρκώς του Καλιτζόγλου. 40-36 διαφορά, εκ νέου στους 11. Κράτας, κρατήσει τον Άρη Καβέζο. Έχει καλή άμυνα ο Άρη Καβέζος, έχει 50 συγχαρητήρια από τον Φανταζή από τον πάγκο. Ένα μακρινό δίποντο είναι άνθρωπος ο Κράτας. Αντώνης ο rebound. Άρης, πίσω και πήρε. Κάριος, σκαστή πάσα,
χειροκροτήσει πολύ πλέον εκεί και η θέση του Παπαδοπουλίου. Αυτή την πάση καλά την παρόμοια ότι ήρθε ο Καλουτσόγλου και θα μαρκάρει 49-36, 13 πόντους ο Βρασιλιανίδης. Τον Τζάκης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Έχει τις διαφωνίες του. Τώρα έχει κάνει συμβός δίπλα. Λοιπόν, πολλές φορές το χάμα για να πάγω στο Μακάμπι. Καλουτσόγλου. Καλουτσόγλου. Άρης Γαμπέζος. Ζητήστε κατά μέτωπο με την πρώτη το γιούρο. Στέφι είναι εύστοχος ανάποδο, λέει, από 51-36. Τζόντας. Παίκτες φανάζει πάντα μέσα από το πάγο. Καλουτσόγλου. Καλουτσόγλου. Πάει με τη μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες. Τι πήγε να κάνει ο Αστρο Δημήτρης. Καμπέζος υπάρχει τεχνική ποινή στον Δημήτρη. Που συμπεράσει στον Μπάγκο Δερμετζίδη στη θέση του. Ο Λουτσόγλου θα εκτελέσει την πολύ τεχνική ποινή. 2,1 η κλήξη και του δεύτερου δεκαλέπτου. Ένα σταμπαστικό παιχνίδι. Έχω την πρώτη. Και στην τελευταία, αφού ήταν μία, 52-36, για να δούμε αν μπορούν να βρουν κάτι και στην επίθεση που έχουν στην διάθεσή τους. Ο Βικάριος, ο Τζάκης, μια μακρινή πάση στον Γκαβέζο, στον Αντώνης Γκαβέζο, θα αφήσει την πάση στον Καλάθι, συγκράτησε, έβαλε πλάτη τον Καλουτσόγλου, buzzer beater λοιπόν. 54-36, είστε το ξέσπασμα στο δεύτερο μισό κυρίως της δεύτερης περίοδου για τους Σικάριος. Συν 18, 54-36, πολύ πληθωρικό παιχνίδι παρά το γεγονός ότι έχουμε μόλις 6 παίκτες στη διάθεσή τους. Υπενθυμίζουμε, μεγάλη αστοχία ήρθε και στήχησε το δεύτερο μισό της δεύτερης περίοδου και γενικότερα τη δεύτερη περίοδο για τους παίκτες του Μακάβη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνα. Επιστροφή λοιπόν στον Χαρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο η τέτοια περίοδος. Την οποία η πρώτη κατοχή η Μακάβη κόπηκε στο Φάινα. Δύο παίκτες από πώς μέσα στη ρακέτα. Εδώ είσαι. Άρης Γκαβέζος, πια τρεις. Με το μπλήρ την πάρει είναι άστοχος. Ζώντας. Γύρισε για 3, είναι άστοχος. Θετικό rebound, το κουφό. Γύρισε. Άλεξε με το Τερμετζίδη, δεν πάλι την παλά. Μέσα καλά, σε κεφάλι. Με έμπει το πρώτο. Της περίοδου Σουκάριος. Βγάλει, καμπύρει, νιάθρος. Βγάλει ο Δερμετζίδης, Άρης Γκαβέζος. Σε μια μακρινή πάσα, έκανε μια προσπίση, όμως τελικά δεν θα δώσει πάσα. Θα δώσει σε δεύτερο χρόνο, ο Βαγγελόφος το λάθος. Βάζος πήρε, αλλά έχασε το Μητσάκη, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Παπαδοπουλίου και έδωσε την το καλάθι. 96-38. Πώς. Ζώνης, δεν σημαίνει τον Ζωβέζος, θα γυρίσει, άστοχος, έρμπολ, Τζάκης, Άρης Γκαβέζος, Όρογλου, πάλι Γκαβέζος, ξανά Όρογλου, υπέροχη στην εργασία, σου πια τρεις, είναι άστοχο, μπάς το rebound, Μετζίδης, θα γυρίσει, θα κάνει floater από τον Ζώνη, είναι έστοχος τώρα, 96, 40, Όρογλου, στο μείον 16, Μακάμπι, πιέζεται, σε άμυνα και σε επίθεση. Τζάκης. Τζάκης Γκαβέζος. Δεν θα το βοηθήσει σε πρωτοστόμο. Το κάνει σε δεύτερο στον. Εφόδος στη μέσα. Αυτός είναι έστοχος. Δεν είναι δεξιτής σημαίνει. Πελίτα ο Φώσος. Φώσος. Δίδης. Δερμετζίδης. Τώρα θα δώσει ένας κερίνς στον Γκράντα. Δεν θα καταφέρει πως θα κερδίσει την μπάλα όμως. Λοιπόν, θα έχει περάσει εκτός. Και την πρώτη πάση που πήρε την μπάλα από το ρεφ. Το τρέφιμο δεν θα ολοκληρωθεί από την Μακάβη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Άρης Γκαβέζος. Βρέθηκε στο Βράντα. Θα απόγελα αυτόν τον power forward. Ο Σουκάριος.
640 λοιπόν η διαφορά στο γελοποιείται στους 20. Γύρισε, γυρίσει, με ένα δεξιχό, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πάρει το rebound. Μπορεί να το κλειφώ. Βεγγύρισε. Σουτ για τρεις. Είναι άνθρωπος. Συμβαλωτίου. Το rebound. Γεβέζος. Γεβέζος δέχεται, είναι έστοχος απέναντι στο 40 και πάλι. Ήταν και ο Δερμετζίδης εκεί πέρα. 62-40. Ετοιμάζει τα λαχή για τη Μακάμπη. Δερμετζίδης ετοιμάζει να παράσει το μακρύ, καθώς και ο Δερμετζίδης. Ο Σουτσόνι στο rebound. Δόντας. Και μέσα Τόνι. Τρώνει στα 5 δευτερόλεπτα στο πια 3. Είναι άνθρωπος airball. Πολύ μεγάλη ησυχία διακατέχει τη Μακάμπη. Κυρίως από την άνθρωπο της 25. Κορολού στο μεραφαρά. Κορολού πες καλή άμυνα ο Παρασίου. Μαρίς, Αντώνης. Βγαίνει και θα δώσει ένα σκήνο ο Βενταζής. Ξαναβητίζεται μέσα σε ρητήτα, δεν θα πάρει το Βενταζής. Θα έχει 4 λεπτά. Πάρει από τον... Πήγε να πάρει μάλλον από τον Φορολού. Θα πάρει να τον περάσει εκτός. Παραμένει για τους Κάριους για 5 δευτερόλεπτα. Ζήτησε ο Άρης Γαβέζος, δεν θα πάρει. Είναι σε βγαίνει και στο σημείο. Σε διάφορο από τον Βαλασίου. Είναι εύστοχος, 65-40. 65-40. Πάντας. Πάντας. Δεν το πήρε το πια 3. Είναι έστοχο. Ο Σουλιανίδη απάντησε. Το πήρε το πια 3. Θυμάστε. Παντογγύλη. Παντογγύλη από τον πάγκο. Βελτσόγλου. Άντρης Γαβέζος. Σε καλή άμυνα που σηκώσε ο κυβάλος. Γαβέζος θα γυρίσει και Αντώνης. Τόνις μέχρι μέσα με αριστερό είναι άστοχος πάντα. Ζει στο rebound παρά μόνο ότι είναι άστοχος και πάλι. Παρά θα χτυπήσει η φάση του Άρικα μέσα και κάνει πρώτη συμμετοχή αυτό. Κουφός για τρεις στον ενθουσιασμό είναι άστοχος. Στο rebound πολύ ψηλά. Καβέζος. Αντώνης Καβέζος. Άρης. Κλέψει την μπάλα. Ο Δερμετζίδης στην πάσα που πήγε να κάνει ο Άρικα Καβέζος. Στο μανταζί. Εδώ μας είχε κουφός ο Γράντας. Ένα μακρινό δίποντο από τον Σουλιανίδη, είναι άστοχο. Θα του πάνε το rebound. Θα κλέψει την μπάλα ο Φούς. Αλλά δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Την κατοχή. Όπως πήγε ο Ζώης. Στο live έχει όντως ανέβει η γραμμή πίεσης της άμυνας της Μακάβη. Υπάρχει αλλαγή. Πράγματι, θα λουπτσόγουν ετοιμάζεται και περνάει στον αγωτικό χώρο στη θέση του Δερμετζίδη. Ο Θανασίου περνάει στον πάγκο Μητσάκης στη θέση του. 5-22. Θα κοιτάξει την μπάλα στα πόδια του Καραγκασίδη. Ο Ρόνου πήγε να βγάλει μια σκαθή μπάλα στο Μανταζή. Ποιος είχε βρεθεί σε πλεονεκτικό για αυτόν το σημείο. Άρης. Ροδόνης. Μανταζής στα 10 της Ρόντζα. Θα γυρίσει, κόβει και τον Καραγκασίδη. Εκτός και είναι για τους Σικάριους. Πώς θα τον κουφώ πέρα στην μπάλα εκτός. Αντώνης. Θα ζεις. Στα 10 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα θα μετρούν στο καλό θα ανέμπαινε. Πάλι που έχει κρατήσει τον Καρακασίδη. Συνεπώς δύο βολές για τον ψηλό τον Σικάριος. Πήγε για το κλέψι του Καλτσόγλου που κατάφερε. Κλαπή μπάλα για Καλτσόγλου. Ρόντας. Ρόμας Μιγέιν που φως στη γωνία έχει βρεθεί για 3. Έτσι το φως!
nostru înglobite, credem și Chicosi. Adonis a cadeva și ne vedeți. Mai dreptul spre expand, mai mult spre un back mes. Ai nești o coast to coast. Adonis. Leonidis, dar un vimata. Αυτό είναι το δεύτερο σε καλή άμυνα, τον υποχρέωσε στην παράβαση. Αν και βέβαια στην Ραμαδάν. Ντόνις. Ντόνις χέρι με χέρι σε δεύτερο χρόνο στον Φορόλου. Στα 6 δευτερόλεπτα, 3 είναι άστοχος. Πόσο. Μέσο κράτος ανάμεσα σε δύο πέσα. Υπήρου στην εργασία. Καλά του και φόρο του τυπο. Άστοχο στην πόλη. Διαφέρει ο Καραγκασίδης. Πάει. Όχι, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Μιλτάκι. Εδώ είναι ο Καβέζος. Οι δύο παίκτες πάνε από το προσυνήθιο. Ο Γράντας πάει στο Μιλτάκι τελικά. Δεν είναι τρόπο. Έχει δει άλλους δύο παίκτες. Έχει πέσει κάτω προς το πρώτο τύπορος. Καλά και φάουλ από τον Καραγκασίδη. Επίσης έχει δει ως βοήθεια. Τρίτο δικό του. Καταφέρει. Και πάλι μέχρι μέσα είναι έστωχος απέναντι στον Καραγκασίδη. 73-48. 73-48. Λιανίδης. Τζόγλου. Ένα jump shot από το έξι πέρα πολλών. Είναι άστοχος. Τώρα στο rebound θα βγάλει μια μακρινή πάσα. Θα συγκρατήσει ο Αρχιδότης θα σβρώσει στο χώρο του. Μέχρι μέσα θα κοπεί από τον Τζόγλου. Πέρα έπαιξε καλή άμυνα. Θα το περάσει εκτός. Λιανίδης περνάει αυτός. Καλουτζόγλου. Έρχεται προς το κέντρο και παίρνει μπάλα ο Ράντας. Ένα running floater. Είναι άστοχος σήμερα κατά την σένη, γιατί η κίνηση θα γυρίσει. Και πάλι είναι άστοχος που θα βγει προς τύχη για πάσα. Καλουτζόγλου. Φως. Μέσα θα διαδέσει το φάουλ. Φανταζή. Πάρα πολύ από εδώ. Πάμε. Πάμε και περάσει εδώ. Θα πάμε στην μέσα. Δύο βάλες για λίγο. Δύο
Radas. Radas. Δύο παίξεις πέντε του. Πώς. Πώς. Αλτόλου. Αλτόλου στα 14 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Θα σπαθεί στον αέρα. Δεν είναι δύο παίξεις μέσα. Δεν είναι τρία και δεν αριστερό είναι εύστοχος. Τόνος. Τόνος μέσα. Πώς. Στα 15 δευτερόλεπτα. Ένα τζαν σε το δεύτερο χρόνο είναι άστοχος. Πολύ ψηλά. Πόρος. Και θα πρέπει να πάρει το αρχικό rebound για 3. Το μου είναι άστοχος. Πόρος. Το rebound. Σα ευχαριστώ. 42 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Θυμάστε τον Βεβλίδη και μα αφήνει τη σαντίστοιχα του για 3. Ναι, έστω πω θα δω και πάλι. 78-51 κριτήρια από τον Άγιο Βεβλίδη. Εδώ πάλι τον Αντώνη Τζόρτζη συναχωρημένο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να είναι συναχωρημένο. Πίσει, ήταν καλά, δεν είναι αυτό το κόπα. Καλή μου πίση. Βάλω πάλι την κόπα και κάθε ζωμάτι. Αντώνη, είσαι καλά. Σε βλέπω πεσμένο λίγο. Ζάκης την επαναφορά. Άλλο και δεν πάω να ξέρεις. Ζάκης. Ζάκης. 14 δευτερόλεπτα όλα για ψυκάριες. Ο Βαρδίος είχε 3. Ακροβολισμένος στη γωνία είναι άστοχος. Αμυντικό rebound. Τετρόλεπτα. Ο Λιτσόγλου μόνος μέχρι μέσα, ωραία πάσα. Γυρίσει μέσα! Πάμε αυτό τον Δημήτρη. Αυτό τον Δημήτρη το κάνουμε λίγο το όνομα. 78-53. Είναι το οποίο ανήκει κατά κόρον στους Σκάριους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνες μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνη Χαρίνα. 78-53. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδος. Το πρώτο παιχνίδι της σειράς μεταξύ Σκάριους και Μαγάπη Τελαχήν. Μπορείς καμπέντος που για να βγάλει μια πάση στον Ναζί. Θέλω να περάσει εκτός. Είναι εκνεύει τους Σκάριους για 15 δευτερόλεπτα. Πρόλου, στα 13. Ο Δανασίου στα 11 πιθανότητα. Μια πάσα πολύ μακρινή, πολύ ψηλή για να την πιάσει ο Μητσάκης. Ο οποιοσδήποτε Μητσάκης με γραφάτε. Λάδος. Ελτσόγλου. Μόνος. Μόνος, Ερμετζίδη σου για 3 με ωραίο φόρμι. Είναι άσπρος. Ελτσόγλου πάνω στον Δόνο. Πάρα πολύ ψηλά δεν καταφέρει να πάρει το επιθετικό rebound. Όμως ο Δημήτρης. Χορόγλου. Τζάκης για 3 είναι έστοχος. Χορόγλου. Δεν θα πάρει το Ιβουδόνος, πάει μέχρι μέσα, κόπηκε. Χόρολου. Χόρολου από εκεί φωνάζει ο Άρης Καβέντος. Για να πάρει τρίποντο θα το πάρει ο Αντώνης Καβέντος, ούτια 3 είναι εύστοχος. Όχι από το σημείο στο οποίο αναφέρω τον προηγούμενο Άρης. Αλλά είναι εύστοχος, Δερμετζίδης. Φορά στους 31. Δεν ξέρει έκλειψε την μπάλα, δεν πήγε αυτό στον Ελιτσόγλου. Θα να κοίταξε ο τελικός του αποδέκτη. Άρης Καμπέζος ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ 14 δευτερόλεπτα. Το overplay στην άμυνα ο Γράντας θα καταφέρει Αντώνης Καμπέζος και πάλι για 3. Μακαρισμένος του Φεράσιμος. Πάνω στο rebound. Με ζήτησε καυτή πάσα, δεν κατάφερε να περάσει. Στον Γράντα που τερμαζίδει. Θα τα ζήσει. Ο Γράντας έχει δύο παίκτες, πήγε και έκλεψε την μπάλα.
Βελουτσόγλου και υπάρχει σφύριγμα. Τον Ευγένη Άρης μπαίνει. Χαμόγελο από το δεύτερο. Τζάμπο λοιπόν. Βελάκι έδειχνε Μακάμπι. Είπαμε στο Βερμεζίδη, ο οποίος δώσει το παντοδίδι και δίνει το φάουλ. Σε προδόθηκε παρκός για να πάρει την προσπάθεια. Τρίτο. Τρεις είναι άστοχος, παίρνει ιδιωτικό rebound, παραμόνευε και εκεί πέρα. Θα τα ζήσει. Μεζίδης, μόνος μέχρι μέσα, ταχύτατα είναι εύστοχος ο αρχικός της Μακάμπι. 86-57. Παρασίου. Πολύ ψηλό επιθετικά παιχνίδι. Και Τσουκάριος Μητσάκης για 3 είναι άστοχος, πολύ ψηλά, θα πάρει το δικό rebound, όχι τελικά από τον Αθανασίου. Πάρε το περάσει εκτός. Δεχειρός στους 30. Ο Αθανασίου στην επαναφορά. Καβέζος. Καβέζος μέχρι μέσα στάθηκε, είναι άστοχος. Για μία ακόμα φορά ο Power Forward. Τον Τσουκάριος μέχρι μέσα. Τον Δημήτρης που ζητήκε ενέργεια ταχύτατα. Στεγκάζει. Καβέζος. Στο γράντο 2 παίξει πάνω του δίψε από τον Θεού στα 14. Το δεις, υπάρχει στήριγμα για φάουλ μακριά από την μπάλα. Επιθετικό από τον Καβέζο. Αν Καβέζο. Τέταρτο το δικό του. Ρόντος. Δούμε την επαναφορά. Μετζίδης. Τσόγλου, στάθηκε στον αέρα, παίρνει στο εξωτερικό του Καβέζου. Άλλο Καβέζου είναι έστοχος. Και σήμερα τον Μπάγκο, είναι μια ακόμα φορά. Μητσάκης. Μητσάκης, παίζει καλή άμυνα ο Δόνος, τον Βιντηρή. Ο Βαθανασίου. Το ελεύθερο χρόνο που πήρε πάει ο προσπάθειος πάνω του, ήρθε και δεύτερος, έπισε κάτω. Το σύντολος, υπάρχει στρίμα. Κάτος μέχρι μέσα, παίρνει στον Βαθανασίου, είναι άστοχος, αλλά παραμονέται ο Δόνος. Θετικό rebound και άφησε την μπάλα στο καλάθι. Η διαφορά έχει πέσει στους 25. Μόνο θα δεις, θα γυρίσει. Θα δεις το φάουλ, έχει διπλώσει άμυνα πάνω του. Έχω την πρώτη. Θα το ζήσει. Εδώ στις 4.90-63. Έχεις 50 και την λήξη σε αυτό το σπουδιά του Καλυπτόλου. Τον Μετζίδης. Θα υπέροχη στον Τερμετζίδη, θα τον αφήσει στο καλάθι. Θα τον σκεφτεί, βρήκε τον ελεύθερο παίκτη. Ξέρω στους Μακάμπι. Καβέζος. Θα είναι Καβέζος. Θα τον ζήσει για 3 από την κορυφή, σε τον κυρίτερο συνάστημος. Τερμετζίδη. Τερμετζίδης, καθή μπάλα, φορολού. Παραμόνευε. Χάρης. Για 3 συγκίνηση στα 21. Ο Στρόβιτ είναι άστοχος. Θετικό rebound από τον Αθανασίου. Φάουλ.
Γιώργκσον. Το Λουτσόγλου περνάει στον πάγκο με 5 φάουλ. Όντως ο πρώτος παίκτης που αποβάλλεται στο παιχνίδι. Ρόλος θέση του αναγκαστικά. Βρίσκει την μπάλα στο καλάδι με ταμπλό. Είναι εύστοχος ο Παντελής. Να μπαλώ από τον Μιτσάκη στην καταφορά. Το πιο πεντάλεπτο στην τέταρτη περίοδο. Συνεχώς το παιχνίδι. Μέχρι μέσα ο Δερμητζής πήγε να βγάλει μια πάσα στο Βεργίδη. Θα κερδίσει το φάουλ πριν αυτό συμβεί. Όχι, έχει ρωτήσει το Παντελή. Τέταρτο δικό του. Στο παρκέ. Έτσι στην πρώτη. Άστρο στη δεύτερη. Πώς το λοιπόν, για τρεις έχω το δεύτερη. Είναι ελεύθερος αλλά είναι άστοχος. Τσάκης, αρισκαμένος έχει ξεκινήσει στον εφαγήπτο σουτ για τρεις από εκεί που αστόχησε προηγουμένως. Είναι εύστοχος τώρα, πάλι στα 20 δευτερόλεπτα το σουτ. 95-66. Ζήλης, με ένα jump shot που είναι άστοχος με ταμπλό. Θα δεις, το rebound. Μια τρίπλα πήγε να κάνει, αλλάξε την μπάλα. Ο Ζήλης πήγε να ξαναδώσει το άλλο του κουμπό. Περάσει εκτός. Ο Μετζίδης στην επαναφορά. Για τρεις είναι εύστοχο. Το Μαχαλή Δημήτρη. Μπουμπούν να φωνάξει κάποιος από τον πάγκο. Τώρα με την Μπουμπούν και με τον Δημήτρη είναι εύστοχος. Τζάκης. Άρης θα χάσει τελικά την μπάλα. Πήγε να βγάλει μια πάσα στον Παπαδοπουλίου. Ο οποίος πήγε να κόψει αν δεν κάνω λάθος. Ωραία πάσα. 2-1-2-1. Ένα ακόμα καλάθι. Τελικό από τον Έξιος Γιαννίδης. Προσδίδει το γυρίσει. Θα γυρίσει το φάουλ από τον Δερμετζίδη. Θα το δεις την παραφορά. Πολλές διορθώνω. Και παραφορά, οκ. Η παραφορά του μυαλού μου, φαίνεται. Τι είπα, μόλις τώρα είναι άστοχος. Στην πρώτη που λέω φανταζείς. Θα το δεις που μέσα να περάσει στη θέση κάποιου. Έστω 24 μετά από μια μικρή περιπέτεια. Μητσάκης θα περάσει στον πάγκο. Κάτι είπε για τραυματισμό. Ο Αντώνης Καβέζος. Ανάξα σωστά. Συγγραμματεία. Να σε πιστεύω είναι όλα καλά. Αναφερόμενο στη Μητσάκη. Το οποίο μόλις άλλαξε. Ένα ακόμα φάουλο έχουν να δώσουν οι δύο ομάδες. Πώς του για τρεις. Είναι άστοχος. Υπάρχει. Προσπάθεια για rebound. Μπάλα θα περάσει εκτός και είναι. Για τη Μακάμπη. Ο Στροδημήτρης στην παραφορά. Γιαννίδης. Ο Δημήτρης του για τρεις είναι άστοχος. Πώς θα νοσίει το rebound. Αντώνης. Μέχρι πάκι. Καταφορά της μπάλας. Να τον Αντώνη Καβέζο. Αλλά και κατοχής. Αχώς. Για τρεις είναι άστοχος. Θα δεις το rebound, Πόρογλου. Θαλασσίου. Δώσε ένα σύντρινο ο Καβέζος. Είχε παίκτη πίσω του. Είχε παίκτη πίσω του. Να κάνει λίγο το Σάντης. Πάλα χάσε. Δεν πήγε στο Παντεζή. Στη γωνία. Ο Μεζίδης 3-2-1. Ο Σιλιανίδης για 3 να το πάρει. Ο Κουφός από τη γωνία. Νοιάζει με ταμπλό. Δίνει το rebound. Τα λόγια τα έφερα να συγκρατήσει, ήταν εκεί πέρα ο Καβέζος, παραμόνευε. Θα πάρει αυτή την μπάλα στο καλάθι. Δίνει το χέρι με το Δερμητζίδη, χαμόγελα για τους δύο. Πολύ όμορφη, πολύ όμορφη σκηνή για τον αθλητισμό. Ωραίο πόσχερο, Καρακασίδης ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ. Δερμητζίδης, καλή κίνηση, θα δώσει την μπάλα. Μία ακόμα ωραία συνεργασία με τελικό που δέχεται τον Μιχαήλ Δημήτρη. Κάνει ένα φάουλ λέει κάποιος από τον πάγκο για να προσπιθεί αλλαγή. Πράγματι ο Σιλιανίδης θα το κάνει. Και ο Καρακασίδης θα περάσει στη θέση του. Drum roll please, για να δούμε. Δερμετζίδη. Θα το
Τζόνι, αλλά. Όχι, δεν είναι το Μακάμπι. Δεν είναι κάποιο φίλο του Μακάμπι την αρχή. Φορούν στην επαναφορά. Γιατί το συμβαίνει και το Ελίξ έχουν ένα ακόμα φάουλο εδώ στην Ισκάριο. Ο Δανασίου κλέβει παραμόνε τον Δανασίου για να δούμε τα καρφώσει. Θα... όχι, 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 θα έπαιρνε στα highlights. Και ο Δανασίου κάτα χειροσμιτήτρος από εξέντρα και από φάγκο. Ο Δανασίου θα δώσει ένα screen και την μπάλα στον Δανασίου που είναι άστοχος. Γιαννίδης και την μπάλα του φως. Επί μέσα θα αφήσει την μπάλα του καλά στην ταχύτατα. 98, 95. Καβέζος, Άρης Καβέζος το πάρει από τον Φόρολου, να το δεις Καβέζος από τον Σαφτόν. Και τρεις είναι άστοχος. Με το δευτερόλεπτο ακόμα. Από τον Δημήτρης. Φόσου για τρεις. Με δίνει ένα σουτάρι φορές κάπου στο πιχάρι στο μεγάλο λάθος. Επιθετικό ριμπάνω στο Γιαννίδης. Στο για τρεις μέσα από τον Δημήτρη. Με 98-98. Θα μαζί σου για τρεις μετά από μια τρίπλα, είναι άστοχος. Παρακασίδης. Στην γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος ο κουφός, για τρεις. Είναι άστοχος, πάνω στον Ασίου το rebound. Σε τέλο λεπτό θα βγάλει μια μακρινή πάσα στον Καβέζο. Σκέφτε την μπάλα. Αλλαγή στα ο Δημεζίδης, ο Μαγγελάντας. Και ο Καλυψόγκο ετοιμάζεται να περάσει μαζί με αυτός. Για τρεις, είναι άστοχος ο Άρης Καβέζος. Στο Δημήτρη στο rebound, μια ακόμα μακρινή πάσα ολόκληρο του γηπέδου. Στον Φιλιανίδη, κουφός σου για τρεις, είναι άστοχος. Καβέζος, Άρης στο rebound. Για τρεις, να έχει την μπάλα, είναι άστοχος. Σωστό, σωστό, ρε, σωστό. Για τον γήπεδο, για τον γήπεδο. Πόδι, από τον... Δεν θα ζήσω, δεν θα ζήσω, αλλά μην κάποιος... Τι γίνεται και λίγο στο στην επαναφορά. Κίνηση ο Μπαταζή. Άστοχος στην πρώτη. Ο Δημήτρης. Κάτσα. Το 50 αποβλήθηκε. Ωραίος. Αποβλήθηκε ο... Μπαταζής. Για τρεις Λιανίδης. Μέσα φλόρ. 98. 81. 17 πόντι της διαφοράς. Θα φτάσει στους 30 πλάς. Είμαστε για χρήμα. 20 δευτερόλεπτα τελικά. Δεν θα εκδηλωθεί άλλη επίθεση. Μπάλα μπαίνει στο... Και θα ξεκινάει τελικό σκορ λοιπόν. 98-81 στο πρώτο, στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων. Με την πολύ αναμενόμενη σειρά των play-offs. Μεγάλη στοχεία και μεγάλη εμπειρία οδήγησαν τους Σουκάριους στην πρώτη νίκη. Μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια. Γεια σας.